Σάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους αγροατές σας. Πήγα να πω σε έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες του αγώνα, από τους πιο έμπειρους παίκτες κατηγορίας ολόκληρης, ίσως από τους πιο έμπειρους που παίζουν στα εθνικά πρωταθλήματα. Διάβαζα και χθες κάποια νούμερα εντυπωσιακά που έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Αντέχεις ακόμα, έτσι? Θα πας μέχρι όσο Χαλκιάς παίζει ακόμα? Εντάξει, δεν θέλω να το πάω τόσο μακριά. 43 ο Χαλκιάς. Ναι, 43, ναι. 43. Εντάξει, μέχρι τώρα ευτυχώς στην καριέρα μου δεν είχα σοβαρούς τραυματισμούς. Πρόσεξα και αρκετά, η αλήθεια είναι αυτή. Και γι' αυτό νομίζω ότι είμαι ανταγωνιστικός ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Πιστεύω ότι αν μέχρι το τέλος της σεζόν δεν έχω τραυματισμούς και τέτοια, θα παίξω άλλη μια σεζόν. Α, είναι ο στόχος αυτός να πας και εσύ μέχρι τα 42 λογικά, έτσι? Γιατί νομίζω ότι κλείνεις να πας μέχρι 42. Ναι. Στο ευχόμαστε. Στο ευχόμαστε και ακόμα παραπάνω. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μιλούσαμε και με τον προπονητή σου προχθές και πριν πάμε στο παιχνίδι. Σαν να έχει αλλάξει η κατάσταση στην ομάδα, έτσι? Τα πάντα, δηλαδή η ψυχολογία, η οργάνωση, η εικόνα στο γήπεδο από την αλλαγή στο διεκτυσιακό. Ναι. Σίγουρα έχει επηρεάσει θετικά, θα πω, την ομάδα. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι, ας πούμε, που κερδίσαμε την Καλαμαριά, μια ομάδα που έχει τελείως διαφορετικούς στόχους από εμάς. Είναι μια ομάδα που πάει να πρωταγωνιστήσει. Εμείς είμαστε μια ομάδα που θα παλέψει για τη σωτηρία της. Αυτό φαίνεται από την αλλαγή. Οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ και 10 μέρες στην ομάδα. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για να τους κρίνουμε, αλλά μέχρι τώρα βλέπουμε ότι γίνονται κάποια βήματα προς το καλύτερο. Σε θέματα οργάνωσης, σε οικονομικό, στα πάντα. Σάκη, είναι ομογενής, ε? Ναι. Οι δύο ζουν στη Γερμανία και ο κύριος που εμφανίζεται και μιλάμε μαζί του είναι στην Ελλάδα εδώ, ο Βασίλης ο Ζήρνας. Μάλιστα. Πολύ θετικό να ασχολούνται άνθρωποι με το ελληνικό ποδόσφαιρο, να επενδύουν, να δίνουν λύσεις, γιατί προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά και τα καταλαβαίνουμε. Σίγουρα, και αυτό που θέλω να πω εγώ και εδώ και στην τοπική κοινωνία του Αιγινίου, θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από ένα ξένο τόπο να τους αγκαλιάσουμε, να τους κάνουμε να νιώσουν και αυτοί εδώ Αιγινιώτες, θα έλεγα, για να μπορέσουν να επενδύσουν όσο γίνεται περισσότερο σε αυτόν τον τόπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια κοπόπολη 4.500 κατοίκων και έχει εδώ και 5 χρόνια ομάδα σε επαγγελματικές κατηγορίες. Βεβαίως. Και είναι και μια επιτυχία του κύριου Νιώπα που το άντεξε όσο άντεξε, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει, να ανταποκριθεί για παραπάνω φυσικά χρόνια. Εγώ επειδή είχα την τύχη να ξεκινήσω από αυτή την ομάδα, να παίξω από τις τοπικά, από το Α τοπικό και 2 χρονιές στη Δέλτα Εθνική, και από εδώ πήρα μεταγραφή και πήγα στον Εδεσαϊκό. Ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε μόνος του τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν υπήρχε ανάλογη βοήθεια από κάποιους άλλους μεγαλομετόχους που θα τον βοηθούσαν, τουλάχιστον θα τον στηρίζαν κάπως οικονομικά. Όπως είπα, εδώ ο τόπος είναι Κωμόπολη, δεν είχε έσοδα μέσω εισιτηρίων και κάποιων διαφημίσεων, οπότε πάλευε μόνος του. Και αυτό που άντεξε τόσα χρόνια νομίζω ότι είναι ένας άθλος. Ναι, σωστά. Τώρα χθες, Σάκη, για το παιχνίδι, ήταν δύο διαφορετικές εικόνες στα ημίχρονα, και σε επίπεδο σκόρ αλλά και σε εικόνα, γιατί στο πρώτο είχατε διάστημα που ισορροπήσατε, είχατε διάστημα που κάνατε καλές φάσεις μέσα από οργανωμένες ενέργειες. Στο δεύτερο, σαν να ο ΠΑΟΚ πήρε φόρα και δεν μπορούσατε να το ακολουθήσετε. Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκριθούν οι δυναμικότητες των δύο ομάδων, σίγουρα. Όσο ήταν το ένστικτο των νεαρών παιχτών να διακριθούν και να κάνουν, δώσανε τον υπερβάλλον ζήλο και παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Και αυτό αντέξανε 50-60 λεπτά, δεν μπορούσαν να κρατήσουν άλλο. Και μετά, μην ξεχνάμε ότι και ο ΠΑΟΚ έκανε κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν πολυτέλεια σε πολλές ομάδες. Δηλαδή όταν μπαίνει ο ΜΑΚ αλλαγή, όταν μπαίνει ο Ελκαντουρί και κάποιοι τέτοιοι παίχτες, ο ΠΑΟΚ δυνάμωσε ακόμη περισσότερο σε σχέση με εμάς που φτάσαν τα παιδάκια στα ωριά τους σε θέματα κούρασης. Αυτό σε παραξένευσε? Δηλαδή το ότι αντί να μπουν αλλαγές για τον ΠΑΟΚ κάποιοι επίσης νεαροί παίχτες που δεν έχουν χρόνο, μπήκανε βασικοί του ποδοσφαιριστές? Σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να πω στο σκεπτικό του προπονητή, γιατί ξέρω ότι την Κυριακή παίζουν ένα πολύ σημαντικό μάτς στην Ξάνθη και ίσως θα ήθελε να τους δώσει χρόνο συμμετοχής κάποια λεπτά ώστε να βρουν τα πατήματά τους για ενόψη του παιχνιδιού της Κυριακής. Έτσι θα το δικαιολογούσα εγώ. Ναι, ο ίδιος είπε ότι ήθελε να τους δώσει και αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι,
ότι μπορούν, ξέρω, να σκοράρουν και όπως για πρώτη φορά ο Καντουρί για να πάρουν αυτοπεποίθηση. Ήταν μέρος του σκεπτικού του, το οποίο εντάξει, ίσως να μην λέγεται εύκολα. Για μένα είναι σωστό έτσι όπως το σκέφτηκε, γιατί προέρχεται από ένα αποτέλεσμα που δεν είναι τόσο καλό με τον Πανιόνιο λόγω της ελλείψης που είχε και ο Πανιόνιος, πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κερδίσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν, σε αυτές τις ομάδες υπάρχει πίεση από τον κόσμο ότι πρέπει να κερδίσεις και ήταν ένα λογικό με μια εύκολη ομάδα θεωρητικά να βάλεις κάποια γκολ και να φτιάξεις την ψυχολογία σου. Πιστεύω πως ήταν σωστό το σκεπτικό. Είναι θεμητό, λες, Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πες μου κάτι άλλο, γιατί μου λένε και οι συνάδελφοι, στο τέλος αντάλλαξες πριν φανέλα του Πρίγιοβιτς. Ναι, η κόρη μου είναι 10 ετών και είναι άρρωστη με τον ΠΑΟ. Α, και μου ζήτησε να της φέρω μια φανέλα. Είπα κάποια παιδιά στην ομάδα που ήταν στις δεύτερες ομάδες του ΠΑΟ, ο Τσουλακίδης, ο Τοπαλίδης που αγωνιζόταν με τον ΠΑΟ. Δεν τα καταφέρανε να μου φέρουν μια μπλούζα στο ημίχρονο και σκέφτηκα μετά το τέλος του παιχνιδιού να τη ζητήσω από τον Πρίγιοβιτς. Και φυσικά ο άνθρωπος μου την έδωσε και με μεγάλη χαρά. Πες μου κάτι άλλο τώρα που ήταν και χθες ιδιαίτερο. Έβαζε γκολ ο ΠΑΟ και έβαζε γκολ ο Πρίγιοβιτς και τον είδες, μάλλον τον είδες, να τρέχει να παίρνει την μπάλα από τα δίχτυα. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό. Και μάλιστα με το σκορ 2-0-3-0. Αυτό σε προβλημάτισε, σε έδειξε ως αντίπαλο, δηλαδή μπορεί να το θεωρήσει και ως unfair. Όχι, όχι. Κοίταξε. Σου είπα, αν είχαν τις εντολές του προπονητού τους ότι ξέρεις πρέπει να σκοράρεις για να φτιάξεις την ψυχολογία σου για να... πιστεύω ότι αυτές τις εντολές εκτελούσανε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Θεωρείς δηλαδή ότι σε μια πολύ πιεσμένη ομάδα που έχει κάποια μπροστά, δεν πάνε κάποια πράγματα καλά, ότι ναι, ακόμα και αυτό γίνεται για να ανέβει η αυτοπεποίθηση, η ψυχολογία, να παίξουν, να βάλουν και άλλα γκολ. Σίγουρα, σίγουρα. Και ειδικά όταν είσαι ένας επιθετικός, που εκεί ας πούμε ο ΠΑΟΚ δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση, ας πούμε, αφού βρίσκεται σε μια ομάδα που θεωρείται ότι είναι πιο αδύναμη και μπορεί και έχει και την ικανότητα να σκοράρει, σίγουρα θέλει να το κάνει. Και σίγουρα φαίνεται ότι ήθελε να παίξει. Είχε διάθεση ο άνθρωπος, ναι, μπήκε από το... και στο πρώτο ημίχρονο φαίνονταν ότι έτρεχε, πάλευε, πίεζε, είχε διάθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, το δικό σας, και βέβαια ποιοι είναι και οι στόχοι του Γενιακού? Ναι, κοιτάξτε, το πρωτάθλημα είναι ένα ιδιό ρυθμό πρωτάθλημα. Είναι ομάδες δύο ταχυτήτων. Είναι 5 ομάδες, 6 που πιστεύω θα παλέψουν για τις 2 προνομιούχες θέσεις. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι στην ίδια μοίρα, θα παλέψουν για να σωθούν. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές οι ομάδες. Ας σε αυτό το γκρουπ των ομάδων ανήκω και η δική μου. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε για να σωθούμε. Έχουμε το υλικό, έχουμε ένα καλό κορμό. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες ενισχύσεις στην ομάδα, αλλά για αυτά είναι αρμόδιος ο προπονητής και αυτός θα κρίνει. Αλλά πιστεύω ότι επειδή υπάρχει ένας κορμός γύρω στα 5 χρόνια παίζουμε μαζί κάποια παιδιά, άλλοι είναι 6 στην ομάδα, όποιος καινούριος παίκτης έρθει στην ομάδα έχει το καλό ότι γρήγορα προσαρμόζεται και πιστεύω σε αυτό οφείλεται και η επιτυχία αυτής της ομάδος. Και πιστεύω ότι και στο τέλος θα τα καταφέρουμε να σωθούμε. Μάλιστα. Για ένα πρωτάθλημα, Σάκη, που δυστυχώς στιγματίζεται από πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ομάδες, οικονομικά κτλ. Στιγματίζεται από διάφορες κακές φήμες, μέχρι και καταγγελίες πρόσφατα του κυρίου Καλατζίδη με το δικό σας παιχνίδι για κυκλώματα, για προσπάθειες να τους προσεγγίσουν, να στήσουν παιχνίδια. Πώς τα ακούς όλα αυτά? Κοιτάξτε να σας πω, για αυτά, για αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Καλατζίδη δεν θα μπορέσω να μιλήσω εγώ. Αυτός έχει μία άποψη, τον έχουν πλησιάσει, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Νομίζω τον έχει καλέσει ο αθλητικός δικαστής να μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ναι, ωραία, θα δούμε τι θα πει ακριβώς και πάνω σε αυτό θα σχολιάσουμε. Τώρα, αν υπάρχουν αυτά τα θέματα, τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στις ομάδες, είναι γνωστό σίγουρα. Γιατί όταν πριν 4-5 χρόνια, ας πούμε, γιατί τα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου αγωνίζομαι σε ομάδες της Β' Εθνικής, ήταν ένα ποσό που πέρα γύρω στις 250.000 με 300 από τηλεοπτικά, από ΟΠΑΠ και από τέτοια. Τώρα αυτά έχουν όλα εξαφανιστεί. Όταν πρέπει μια ομάδα, ας πούμε, στυλ του Γενιακού να κατέβει 3 φορές στην Κρήτη να παίξει με εργοτέλη, όφη και κυσαμικό, Χανιά τώρα που έχει γίνει η συγχώνευση, φανταστείτε τι έξοδα χρειάζονται. Και όταν είναι κάποιες ομάδες στο στυλ του Γενιακού που δεν έχουν έσοδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα θα φανεί και πόσες ομάδες θα αντέξουν. Γιατί πιστεύω ότι κάποιες ομάδες δεν θα αντέξουν οικονομικά. Όπως ο Αχαρναϊκός, Όπως ο Αχαρναϊκός, ναι, σίγουρα. Και κάποιες άλλες ομάδες που θα έχουν κάποιες προσφυγές που θα έρχονται από παίχτες που ήταν στις προηγούμενες χρονιές της ομάδες και έχουν φύγει. Επειδή
Εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ στο Γήνιο, δεν έχουμε προσφυγές. Είμαστε και από τις λίγες ομάδες που έχουν πάρει και αδειοδότηση, γι' αυτό κάναμε και κάποιες μεταγραφές άνω των 23 ετών. Πιστεύω, γι' αυτό σου λέω ότι πιστεύω ότι μπορούμε να σωθούμε. Μάλιστα. Να σου ευχηθούμε καλή πορεία πραγματικά, με υγεία για σένα και πράγματι να συνεχίσεις να παίζεις και του χρόνου. Ό,τι καλύτερο, Σάκη, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.